Ήρθε φορτωμένος με το πλοίο της γραμμής, αλλά πιάστηκε στο λιμάνι. Ο λόγος για ένα 47χρονο άνδρα που στελέχη της Περιφερειακής Ομάδας Δίωξης Ναρκωτικών του Κεντρικού Λιμεναρχείου Ηρακλείου συνέλαβαν για παράβαση του νόμου περί έξαρτηση ογόνων ουσιών. Προσπαθούμε να δίνουμε κέρια χτυπήματα στα οργανωμένα κυκλώματα ναρκωτικών ουσιών, όπως και σε οτιδήποτε παραβατική συμπεριφορά, είτε έχει να κάνει με λαθρεμπόριο καπνικών, είτε με διακίνηση πλαστών εγγράφων και ατόμων. Κεντρικός πυλώνας αυτής της προσπάθειας και ο σκύλος, σωστά. Συνάδελφος για εμάς, καθώς είναι ομάδα με τον χειριστή του. Ένας πολύτιμος επιχειρησιακός βραχίωνας για την Περιφερειακή Ομάδα Δίωξης Ναρκωτικών, με αρκετές επιτυχίες, ακατάπαυστα και συνεχόμενα εκπαιδεύεται τις περιόδους που δεν επιχειρεί. Οι λιμενικοί είχαν πληροφορίες και όταν έφτασε στο λιμάνι το πλοίο της γραμμής Πειραιάς Ηράκλειο πραγματοποίησαν έλεγχο στο 47χρονο κατά την αποβίβασή του, εντοπίζοντας ποσότητα κατέργαστης ινδικής κάναβης, σπόρους κάναβης, αλλά και ένα γυάλινο μπουκάλι που περιέχει σε υγρή μορφή άγνωστη ουσία. Ο 47χρονος οδηγήθηκε με την αυτόφορη διαδικασία ενώπιον της εισαγγελίας, όπου του επιβλήθη η ποινή της φυλάκισης 5 μηνών με αναστολή. Το 2022 οι λιμενικές αρχές Ηρακλείου προχώρησαν σε 53 συλλήψεις και αρκετές κατασχέσεις για διάφορες παραβάσεις. Το λιμάνι, ειδικά σε ένα νησί, αποτελεί πύλη εισόδου. Γι' αυτό έχουμε συντονισμένες δράσεις με εξαιρετική μεθοδολογία που ακολουθείται από τις εξειδικευμένες αυτές ομάδες, όπως είναι η Περιφερειακή Ομάδα Δίωξης Ναρκωτικών του Κεντρικού Λιμεναρχείου Ηρακλείου και όλων των λιμενικών αρχών της χώρας. Υπάρχουν θετικά αποτελέσματα. Σύμφωνα με τα στοιχεία, καθ' όλη τη διάρκεια του περασμένου έτους, στο λιμάνι έγιναν 11 συλλήψεις για ναρκωτικά και κατασχέθηκαν 3 αυτοκίνητα. 7 συλλήψεις έγιναν για καπνικά και 5 αυτοκίνητα κατασχέθηκαν, όπως επίσης 201 πακέτα καπνού για ναργιλέ, 932 συσκευασίες καπνού και 4.290 πακέτα τσιγάρων. 11 άτομα συνελήφθησαν στο λιμάνι για πλαστογραφία, 11 για διακίνηση μεταναστών, ενώ συνελήφθησαν και 8 άτομα για απόπειρα παράνομης εξόδου. Σημαντική ήταν και η σύλληψη ενός ατόμου που προσπάθησε με το πλοίο της γραμμής να μεταφέρει περισσότερα από 3 τόνους έφλεκτα υλικά σε υγρή και στερεή μορφή. Οι έλεγχοι είναι με απόλυτη μεθοδολογία, καθημερινή, εντατική, και γι' αυτό επιφέρουν κέρια χτυπήματα.